χαρτί επιστράτευσης για πνευμονολόγο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Σερών απέστειλε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο επιδόθηκε στο γιατρό από την αστυνομία. Ο μόνιμος πνευμονολόγος έλαβε το χαρτί με το οποίο ενημερωνόταν ότι θα πρέπει να δουλέψει από αύριο σε κλινική COVID του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χαρτί προχθές σε γιατρό του Νοσοκομείου των Σερών, σε πνευμονολόγο, ο οποίος εργάζεται στο Νοσοκομείο Σερών και ήρθε η αστυνομία, ήρθε ο αστυνομικός που παρέδωσε το χαρτί της επίταξης για να εργαστεί, για να δώσει, να παρέχει τις υπηρεσίες του στην κλινική COVID του Νοσοκομείου των Σερών. Την καταγγελία έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών του Νοσοκομείου Σερών, Βαγγέλης Παπαμιχάλης, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΟΕΝΓΕ. Βγήκε στο νοσοκομείο και ότι έγινε ένα λάθος σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία, την παράδοση του χαρτιού επίταξης στο συγκεκριμένο γιατρό. Υπήρχε καταγγελία από τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών, τον κύριο Βαγγέλη Παπαμιχάλη, και να μην θες να το καταγγείλεις, το καταγγέλεις, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέταρτη κοινωνική περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης δεν γνώριζε και πώς προέκυψε όλο αυτό. Δεν ήξερε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εργάζεται στο νοσοκομείο Σερών. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να μας τα απαντήσουν οι αρμόδιοι της υγειονομικής περιφέρειας.